Μόλις βγήκατε από το ferry boat, ήρθατε στο Λεξούρι. Ο σκοπός επίσκεψης, καταλαβαίνω ποιος είναι, απλά... Είμαστε από χθες το βράδυ εδώ και εγώ και η κυρία Φωτίου ως κλιμάκιο. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους βουλευτές, τους τοπικούς βουλευτές μας. Είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Είχαμε μια συνάντηση χθες με το συντονιστικό. Μας ενημερώσαν πλήρως για τις δικές τους ενέργειες και ήρθαμε ακριβώς μετά από τόσο χρονικό διάστημα για να έχει η κυβέρνηση τον απαιτούμενο χρόνο να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Πώς είδατε την εικόνα? Η εικόνα για μας αυτή τη στιγμή είναι θεωρητική, με την έννοια ότι ενημερωθήκαμε από τους ευθύνοντες. Τώρα είμαστε εδώ για να δούμε εν της πράγμαση ακριβώς τα προβλήματα που υπάρχουν, να συναντηθούμε με τους πολίτες, να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και εκείνοι και να γυρίσουμε πίσω κάνοντας και τις δικές μας προτάσεις στη θετική πάντα κατεύθυνση, ώστε να βοηθήσουμε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε, αν θέλετε, τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο σεισμός στους πολίτες. Κυρία Φωτίου, μιλήσατε με κόσμο, τι σας είπανε? Κοιτάξτε, πολύ κόσμο δεν είδαμε ακόμη. Είμαστε εδώ που είναι ο τόπος κυρίως του σεισμού και της μεγάλης καταστροφής και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θέλουμε να δηλώσουμε αυτό, την αλληλεγγύη μας, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και οι δομές αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία, όχι δια του ΣΥΡΙΖΑ, μόνες τους. Και ελπίζουμε ότι όλος ο λαός είναι στο πλευρό της κεφαλαιονιάς αυτής, όπως και βεβαίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έρθουν και άλλοι βουλευτές, θα δούμε και άλλο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιχάλη, αν προλαβαίνει.